Μεταξύ καλοκαίρι τη αποστήλια διαρκεία 2 μηνών από αρχέ Ιουλίου μέχρι και αρχέ Σεπτεμβρίου. Περιλαμβάνει 3 εκθέσει ζωγραφική, 7 εκθέσει φωτογραφία, μία έκθεση με ετικέτα στο Βασίλειο για την οποία είμαστε σήμερα εδώ και ένα τριήμερο εργαστήριο ζωγραφική για τα παιδιά, τα οποία πραγματοποιούν δημοτικό κύκλο και τη στέγη Τζέτο Σικορνάρο, την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερω. Επίση υπήρχε και μία προηγητή έκθεση έργων που ανήκουν στη λογική του δημοσιοτήρια για να τονίσουν την ιστορική περιοχή του αξία. Σήμερα, στα πλαίσια αυτή τη δράση του Δήμου Σιτίας, γεννιάζεται η έκθεση Ετικέτας Κρασιού του κυρίου Γιώργου Βέτσου, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια έξυπνη ετικέτα από το 1970 έως το 2023. Οι ετικέτες στο κρασί, όπως ο ίδιος μας έχει πει, δεν έχουν μόνο πρακτική σημασία να βιωθούν τον καταναλωτή, έχουν και μια εικαστική πλευρά. Καθώς μέσα στον χρόνο η νομοθεσία και η αισθητική αλλάζουν, οι ετικέτες ακολουθούν τις μεταβολές αυτές, κάτι που θα διαπιστώσει στην έκθεση σήμερα εδώ. Η έκθεση αυτή είναι η πρώτη που γίνεται πανελλαδικά και οι ετικέτες προέρχονται από την προσωπική συλλογή του κ. Γιώργου Βέτσου. Ο εκθέτης είναι εινολόγος με σπουδές στη Γαλλία και μόνος κάτοχος Σιτίας του 2020. Σας ευχαριστούμε την παρουσία σας, ευχαριστούμε τη στέγη του κ. Κορνάρος για την φιλοξενία, τον κ. Γιώργο Βέτσου Καλονάκη και καλούμε τον κ. Γιώργο Βέτσου να μας μιλήσει για την εξέλιξη αυτή τη συλλογή. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή έκθεση γίνεται χάρη στην φιλοξενία εδώ της κυρίας Αλίκη και του κυρίου Γιώργου Καλανάκη και γι' αυτό τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ φυσικά και εσάς που είστε εδώ. Όταν συζητήσαμε τον κύριο Γιώργο για την έκθεση, μου έριξε την ιδέα ή έκανε την πρόταση να αναφερθώ στο κρασί. Εγώ αρχικά είχα μόνο τη σκέψη να εκθέσω τις ετικέτες. Για να φτάσω όμως να συνδέσω το κρασί το τοπικό, σκέφτηκα, γιατί η πρότασή του ήταν να δούμε λίγο τη Σιτία περισσότερο, σκέφτηκα να συνδέσω την προϊστορική περίοδο με τη σημερινή. Σαν ακούγεται λίγο μακρινό σαν χρόνο, θα προσπαθήσω όμως, παίρνοντας ορισμένα στιγμιότυπα, να συντομεύσω αυτή τη μεγάλη περίοδο. Αυτό που έχει σημασία είναι πότε βρέθηκε ήρθε σε επαφή το αμπέλι με τον άνθρωπο. Από πρόσφατες έρευνες, όπως δημοσιεύτηκαν τον Μάρτιο που μας πέρασε, ο προϊστορικός άνθρωπος ήρθε σε επαφή με το αμπέλι πριν από 11.000 χρόνια. Σημαίνει ότι τότε μπήκε μέσα στη διατροφή. Στη συνέχεια εξημέρωσε αυτές τις ποικιλίες και αυτή η εξημέρωση και η πρώτη επαφή έγινε στην περιοχή της Μεσοποταμίας, που θεωρείται μια κοιτίδα του αμπελιού και από τότε εξημερώθηκε το αμπέλι και στη συνέχεια μεταφέρθηκε δυτικά προς την υπόλοιπη Ευρώπη, ας το πούμε όπως την ξέρουμε εμείς σήμερα. Ο Θεός Διόνυσος, όπως φαίνεται σε αυτή την παράσταση, σε μια κήρυγα, φαίνεται να ταξιδεύει μέσα στην θάλασσα και όπως βλέπετε τα κατάρτια του καραβιού έχουν φυτρώσει τα φύλλα. Ίσως ο Εξηγίας κατά με κάποιο τρόπο είχε αντιληφθεί, είχε πληροφορίες ή εν πάση περιπτώσει μπορούμε εμείς να μεταφράσουμε αυτή την αποτύπωση ότι φαίνεται το αμπέλι μετακινήθηκε μέσα από τη θάλασσα από τη Μεσοποταμία προς την περιοχή μας. Η πιθανότερη διαδρομή και νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε είναι ότι φεύγοντας από τη Μεσοποταμία βρέθηκε προς την Κρήτη. Είναι ένα νησί στην διαδρομή όλων των εμπορικών μετακινήσεων και είναι γνωστό ότι η Κρήτη είχε πάρα πολλές επαφές με τη Μεσοποταμία, με τους παράκτιους λαούς. Έτσι λοιπόν δανείζουμε από μία έκθεση, εδώ φαίνεται μία έκθεση που έγινε στο Εθνικό Μουσείο στην Αθήνα με τίτλο «Μινωητών και Μυθηναίων γεύσης». Αφορά έρευνες που γίνανε σε διάφορες τοποθεσίες όπου ζήσανε Μυθηναίοι και Μινωήτες και εγώ περιορίζομαι φυσικά στην Κρήτη. Οι έρευνες λοιπόν αυτές που δείξαν η πρώτη αφορά στην περιοχή Μύρτος από την Ιερά Πέτρα κοντά, έτσι,
Βρέθηκα λοιπόν ο πίθος το 127, είναι το Λεξιά, ότι βρέθηκαν μέσα να περιέχει υπολείμματα στα φιλιών, κουκούτσια κλπ. Και πιθανόν οι εξετάσεις μετά που έγιναν οι κοινωνικές κατήφθηναν όσους τους ερευνητές να βγάλουν το συμπέρασμα ότι περιείχε κρασί κάποια στιγμή. Η δεύτερη πηγή που χρησιμοποιώ για σήμερα για να σας παρουσιάσω προέρχεται από την περιοχή Μοναστηράκη του Ρεθύμνου, όπου η τριποδική χύτρα που βλέπετε αριστερά φαίνεται ότι έδωσε ένα πραγματικά εκπληκτικό αποτέλεσμα που για μένα σαν εινολόγο και για όσους έχουν κάποια σχέση με την εινολογία είναι αρκετά συγκινητικό. Βρήκε ότι καταλήξαν στο συμπέρασμα ότι περιείχε ρετσίνη, κρασί με ρετσίνη και με καμένο ξύλο. Υπόψη ότι εμείς πλέον στη σύγχρονη εποχή αλλά και λίγο παλαιότερα προκειμένου να καμπυλώσουμε το ξύλο για να δημιουργηθεί το σώμα του βαρελιού, το καίμε. Άρα κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι η γεύση ή τουλάχιστον να υποθέσουμε ή και να θεωρήσουμε ότι θα μπορούσε να είναι αυτό, η γεύση αυτού του κρασιού να μοιάζει με τα σημερινά λόγω του ότι το ξύλο κάτι θα προσέθεσε στη γεύση του κρασιού αυτού. Είναι μια πληροφορία που, όπως σας είπα, τεχνολογικά για μένα έχει μια συγκινητική πλευρά. Η τρίτη πληροφορία, όχι αυτή, η τρίτη πληροφορία που έχω θα ενθουσιάσει νομίζω τους φίλους της Ρακή. Διαβάζω ακριβώς όμως πως ήταν διατυπωμένο μέσα στην έρευνα το κείμενο. Στο ανακτορικό κέντρο Μοναστηρακίου Ρεθύμνου, η ανέβρεση αριθμού πίθων που περιείχαν απαντρακωμένα υπολείμματα από τσαπιά και κουκούτσια στα φιλιών μας οδηγεί στην άποψη ότι είχαν τοποθετηθεί εκεί προκειμένου να γίνει η ζύμωση αφόσταξη που είναι απαραίτητη για την παραγωγή της τσιχουδιάς. Με παρόμοια ευρήματα βρέθηκαν πίθη κατά την ανασκαφή του ανακτόρου της Φεστού. Νομίζω ότι αυτό για τους ρακοσυλλέκτες και ρακοπότες είναι σημαντική πληροφορία. Τέλος θα κλείσω την Κρήτη, την Μινωική Κρήτη, ναι, με μια πληροφορία που έρχεται από την Κάτω Ζάτρο, όπου το σύμβολο που είναι πάνω αριστερά είναι, σημαίνει ίνος και οι γραμμές πλάι, οι κάθετες και οι οριζόντιες το 32. Αυτό ήταν χαραγμένο σε έναν πίθο, έτσι, στο σώμα. Όλη αυτή η επιγραφή, τουλάχιστον για την πρώτη έχω τη μετάφραση, σημαίνει κρασί. Τώρα το 32 πιθανόν να δήλωνε την περιεκτικότητα τη δοχή. Σε αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Αυτό λοιπόν δείχνει μια στενή σύνδεση της Κρήτης με το κρασί από πολύ παλιά. Όταν περνάμε στη Ρωμαϊκή περίοδο, οι Ρωμαίοι πήραν εκτός από όλη την καλλιέργεια, όλη την πνευματική καλλιέργεια τους Έλληνες, πήραν και τη γνώση για το αμπέλι και για την καλλιέργεια και για την παραγωγή του κρασιού. Χρησιμοποίησαν ακόμα και ο Βάτκος, ακόμα και ο Διόνυσος, έγινε Βάτκος στο Ρωμαϊκό Πάνθεο. Τα σιτιακά κρασιά τότε ταξίδευαν και έφταναν μέχρι και πολύ μακριά μέσα προς τη Ρώμη και οι πληροφορίες από τους Λατίνους συγγραφείς αναφέρουν ότι ο Λούπουλος, ο γνωστός, θα το λέγαμε γευσηγνώσεις, ίσως μπορεί και αυτό, προτιμούσε το κόκκινο κρασί της περιοχής του Αγριλού Σιτίας. Φυσικά τότε δεν θα το λέγανε ούτε Αγριλό ούτε Σιτία, αλλά ήταν από αυτή την περιοχή. Προφανώς αυτό είναι βεβαιωμένο, έτσι εγώ το βρήκα σαν πληροφορία. Επίσης, ο Λούπουλος χρησιμοποιούσε και τα ψάρια από τις αρχαιοπαγίδες της Σιτίας. Αυτό για την σύνδεση της Σιτίας και του κρασιού με την περιοχή, με την Ρωμαϊκή εποχή. Μετά τους Ρωμαίους πάμε έτσι λίγο γρήγορα, φτάνουμε στην Ενετοκρατία. Οι Ενετοί χρησιμοποιούσαν το λιμάνι της Μονεβασιάς στην Πελοπόννησο απέναντι, στο πύργο της Μονεβασιάς, σαν λιμάνι εξαγωγής. Τα γλυκά κρασιά που
εξήγαγαν από εκεί, πήραν το όνομα Μαλβαζίες, από όνομα της περιοχής, απέναντι, η ακτή απέναντι είναι ο Μαλεβός. Έτσι, ο Πάρνων, ο όρος Πάρνων στην απέναντι, η πυροδική Πελοπόννησο, ονομάζεται ο Μαλεβός. Άρα έγινε Μαλβαζίες στα Κρασιά και στη συνέχεια έχουμε και πολλές ποικιλίες με το όνομα Μαλβαζίες. Η μεγάλη επιτυχία αυτών των γλυκών κρασιών οδήγησε τους ενετούς να ψάξουν να βρουν άλλες πηγές, πλουσιότερες και μεγαλύτερες. Μία προφανώς μεγάλη τέτοια πηγή είναι και η Κρήτη, η οποία και από πλευράς έκτασης και από πλευράς ηλιοφάνειας και από πλευράς γνώσεων μπορούσαν να εξασφαλίζουν αυτές τις προμήθειες, να φτιάξουν λοιπόν γλυκά κρασιά που θα σταλούν προς το εξωτερικό. Έτσι η Κρήτη από το 13ο μέχρι το 16ο αιώνα για 4 αιώνες περίπου έδινε γλυκά κρασιά πολύ γνωστά, τα οποία ονομάζονταν Vinum Malvitic. Μια πληροφορία από τον έναν περιηγητή, τότε οι περιηγητές ήταν κυρίως ιστορικοί, ναι, καλόγερος ήταν αυτός, ένας Κριστόφορο Μοντελμόντι, έγραφε τον 15ο αιώνα ότι από τα Χανιά φεύγουνε, από το Χάνλαντα, τα πλοία φτάνουν εδώ και φεύγουνε φορτωμένα με κρασί προς το εξωτερικό μέχρι και 20.000 βαρέλια. Δεν ξέρουμε τη χωρητικότητα, αλλά και μόνο ο αριθμός 20.000 είναι μεγάλος. Σε από άλλη πηγή βρήκα ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να έφτανε και τις 60.000 βαρέλια. Όμως εδώ έχω μια πληροφορία που είναι και νόστιμη και αστεία, ότι και δίνει και κατά κάποιο τρόπο και τη αλληλεσύνδεση της γλώσσας και τη μεταφορά από τον ένα πολιτισμό στον άλλον, μεταξύ ας πούμε των Τούρκων και των Ελλήνων που ήταν υπό την κατοχή, την εξής πληροφορία. Ο όρος Μπεκρής, Μεθύστακας, προέρχεται από το όνομα ενός διάσημου Τούρκου, Μέθυσου, ο οποίος το όνομά του ήταν Μπεκρή Μουσταφά Άγα. Άρα βλέπετε ότι οι αφορές δεν είχαν και τόσο μεγάλη αποδοχή στο κοινό. Λοιπόν, συνεχίζοντας, φτάνουμε στους νεότερους χρόνους του σύγχρονους και θέλω να πω ότι το Λασίθι, αν και η Κρήτη έχει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή και πλούσια σε κρασί και στα φύλλη, το Λασίθι δεν ακολούθησε τόσο πολύ αυτή την κίνηση και μάλιστα τα τελευταία χρόνια η ελαιοκαλλιέργεια έχει παροπλήσει ίσως πάρα πολλά αμπέλια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι τα 6.000 στρέμματα που ήταν εδώ στην περιοχή του Λασιθίου έχουν πέσει γύρω στις 2.000 τα τελευταία χρόνια. Άρα μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη πτώση. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει το αμπέλι και συνεχίζει και το ευχόμαστε να υπάρχει, εμείς θα συνεχίσουμε την ομιλία και θα θεωρήσουμε ότι όλα πάνε καλά ή τουλάχιστον θα ευχηθούμε ότι θα πάνε καλύτερα.